συνδυάζουν στο σχολείο πρώτα απ' όλα, τις σπουδές τους, το ταλέντο που έρχονται εδώ και τη δουλειά την καθημερινή. Φαντάσου, προπονούνται εδώ σε εμάς μία-δύο φορές ανάλογα με τον αγώνα. Καθημερινά κάνουν 4 προπονήσεις με τις ομάδες τους, ανταποκρίνονται και στα δύο. Επομένως. Δεν το κάνω συχνά. Χρησιμοποιώ ένα επιχείρημα της διοίκησης της ΕΠΣΟ ότι η φουρνιά αυτή των ποδοσφαιριστών σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή την κατηγορία είναι γιατί προέρχονται η συντηρητική του πλειοψηφία από ένα πρωτάθλημα Β' και Γ' αστυνομική κατηγορία, όπου ανταγωνίζονται, παίζουν με ομάδες από την Κατερίνη και την περιφέρεια, με αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας, ζυμώνονται δηλαδή μέσα από δύσκολα αεραστεχνικά πρωταθλήματα. Ισχύει αυτό. Έτσι ακριβώς είναι. Έχει βοηθήσει στην εξέλιξη του φανταστήριου τώρα αυτά τα παιδιά να στο πάρουμε αλλιώς. Η K14, γιατί ήμουν και προπονητής του Σάββατο στην K14. Στην K14 ζήσαμε τη χρονιά που βιώνουμε, που διανύουμε. Ενώ τα παιδιά στην K14 είναι ένα σκαλοπάτι πριν τη μεγάλη ομάδα να παίζουν 9-9. Αυτό που καταλαβαίνει, αυτά τα παιδιά βρίσκονται στο σκαλοπάτι τη μεγάλη ομάδα. Και όταν παίζει 9-9, όταν έρθει η στιγμή να παίξει την ανδρική ομάδα, ούτε η μεγάλη ομάδα κερδίζει, ούτε το κάλεσμα στη μεικτή. Στην K16 το αντίστοιχο έγινε το πρωτάθλημα που πολλές ομάδες κάναν αυτή τα ομάδα. Αυτό βοήθησε τα παιδιά να εξελιχθούν γιατί παίζανε να συναγούν με άντρες. Η βελτίωση των παιδιών από το θυμάμαι ότι ξεκίνησαμε τον Δεκέμβρη μέχρι τώρα είναι καθημερινά βελτιώνονται ακόμη περισσότερο. Φυσικά και έχει βοηθήσει και μακάρι να οδηγηθούν όλες οι ομάδες αυτές να δημιουργήσουν μια ομάδα αρκετά για να εξελιχθούν τα παιδιά. Πώς θα μπορούσε το έργο σας να γίνεται ευκολότερο με την έννοια ότι λόγω των υποχρεώσεων που έχουν τα παιδιά και των σχολικών αλλά και των υποχρεώσεων που έχουν με τις ομάδες τους, οι προπονήσεις είναι μικρότερες διάρκειες, είναι λίγες στον αριθμό ανά εβδομάδα, θα μπορούσε να δει πολύ περισσότερο το έργο σας. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο με συνεργασία με τις ομάδες. Εμείς κάνουμε προπόνηση μόνο μία φορά την εβδομάδα. Τυχαίνει, ρε παιδί μου, τώρα επειδή είναι η εβδομάδα που φτάνουμε να είμαστε προπονητικά και να είμαστε και στο κατόφλι του Final Four. Κάναμε τρεις προπονήσεις. Αυτό που ξέρεις είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί όταν μία προπονήση κάνεις και είναι δύσκολο να τους πάρεις από την ομάδα. Κάνεις δύο και τρεις, το καταλαβαίνεις τώρα ότι όλοι οι προπονήσεις αντιθρούν. Κόσμο, με το χέρι στην καρδιά, είναι οι ομάδες διαλλακτικές ή κοιτάνε πάντα το συμφέρον τους. Είναι οι γονείς διαλλακτικοί αναφορικά με το κομμάτι της επιλογής, της διάκρισης. Πρέπει να γίνει επιλογή, δεν γίνεται να παίξουν. Πάντα υπάρχουν αντιρρήσεις και αντιδράσεις από γονείς. Αυτό δεν λείπει από το ποδόσφαιρο. Όσον αφορά με τις ομάδες, εγώ είχα μια καλή συνεργασία με τις ομάδες. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ευελπιστούμε και στη συνέχεια τα προβλήματα να μειωθούν. Κότς, πολλές φορές υπάρχουν τα σχολικά πρωταθλήματα, υποχρεώσεις των ομάδων στο αεραστεχνικό επίπεδο, υποχρεώσεις της μικτής σε αυτό το υψηλό επίπεδο πλέον. Πώς μπορούν όλα αυτά τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να τα συνδυάσουν και να μην καούν? Το αντιμετωπίσαμε. Το αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Γι' αυτό και το ρωτάω. Το αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Να φανταστείς ότι παίζανε σχολικούς αγώνες την Τρίτη, Κυριακή είχαν πρωτάθλημα Σαββατοκύριακο, Τρίτη σχολικούς, Τετάρτη μικρή αγώνα, Πέμπτη σχολικούς, Σαββατοκύριακο αγώνα. Δεν γίνεται αυτό. 5 αγώνες σε μία εβδομάδα. Δεν μπορεί να την απεξέλθει κανένας. Φυσικά, ποιος είναι. Ναι, σε αυτό το επίπεδο. Τι είναι τελικά αυτό που μπορεί να αξιοποιήσει και να επενδύσει ένας ποδοσφαιριστής περισσότερο? Μία τέτοια πρόκριση ενδεχόμενη, την οποία ευχόμαστε ολόψυχα, μια επιτυχία, ένα κύπελο στον ομό Πιερίας, τι είναι αυτό που μπορεί να μετρήσει περισσότερο σε ένα ποδοσφαιριστή και με την ιδιότητα του προπονητή, τι θα μετρούσατε εσείς περισσότερο? Πρόκληση ενός τίτλου, φυσικά, όλος είναι ένα κίνητρο, αλλά εγώ συνέχεια λέω στα παιδιά να κάνουν όνειρα. Και τα όνειρά σου να μην έχουν ταβάνι, είτε είναι στο ποδοσφαιρικό το κομμάτι, είτε στην προσωπική του ζωή. Είναι ένα όνειρο, ξέρεις, θα πάρουμε. Μετά από χρόνια εμπειρία να πρώτα απ' όλα προκριθεί στο φανερό και από εκεί πετάει ό,τι έτσι. Τι είναι πιο δύσκολο, να προπονείς μια ομάδα στην άθρα, στην Αγία Δημαρία, για παράδειγμα, για να μην αναφέρω ονόματα, ή να έχεις μια μεικτή τέτοιου ταλέντου και τέτοιων προσδοκιών και απαιτήσεων σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σκαλί μια ενδεχόμενη ιστορική πρόκληση? Η ομάδα έχει καθημερινή, αυτό είναι στο πιο δύσκολο. Ενώ με τα παιδιά της μικτής βρισκόμαστε μία-δύο φορές την εβδομάδα. Το καλό είναι με τα παιδιά τώρα αυτά τις μικτές αποκτήσαμε, φτιάξαμε ένα τέτοιο περιβάλλον φιλικό που αυτό και βγαίνει σαν παρείστικο, βγαίνει και στο παιχνίδι. Ενώ στο ανδρικό το κομμάτι, στο πούμε, εκεί έχεις την καθημερινή τριβή. Έχεις 7 στα 7, αντιμετωπίζεις πιο πολλά προβλήματα.
και κατά μία έννοια έχεις εδώ και μια ομάδα ποδοσφαιριστών που έχουν τουλάχιστον ένα κοινό την κοντινή τους ηλικία, έτσι. Ναι, κοντινή την κοντινή τους ηλικία. Με όλα τα προβλήματα. Με όλα τα προβλήματα. Και αυτό τώρα, εκεί θα έρθω τώρα ακριβώς. Τώρα και με την ιδιότητα του γονέα και του προπονητή και του ανθρώπου, πώς νιώθετε ότι αυτή η αίθουσα σήμερα, ποια είναι τα πιο βασικά προβλήματα που διαχειρίζονται και αντιμετωπίζουν στη ζωή τους και πόσο διαφορετική είναι από αυτό που έχει το σηκώνα από τη δική σας εφηβική ηλικία. Μέρα με νύχτα. Εμείς είμαστε τα πιο ελεύθεροι στο παιχνίδι μας. Δεν είχαμε αυτό το πράγμα να μας προσέχει κάποιος. Παίζαμε, κάναμε. Τα πιο αθώα τα χρόνια εκείνα. Εδώ και καθημερινά δεν ξέρεις τι σου σημαίνει. Έτσι, τα παιδιά υπάρχει μια βεβαιότητα με τις σπουδές. Πρέπει να ανταποκριθούν. Φροντιστήρια, κόστη. Έρχονται του αύριο μεθαύριο πανελλήνιες. Αποκατάσταση. Επαγγελματική αποκατάσταση. Έτσι. Αυτά είναι, όπως ξέρεις, πιο δύσκολα χωρίς τα νέα τα παιδιά από ό,τι είχαμε εμείς. Είναι πιο κοντά το οικογενειακό υποστηρικτικό πλαίσιο που έχουν σήμερα τα παιδιά από τα προηγούμενα χρόνια ή στο κομμάτι το αθλητικό. Ναι. Στο κομμάτι φυσικά. Ναι. Φανταστείτε όλοι να είχαμε τους γονείς μας τότε. Που δεν τους είχε κανένας. Κανένα, για να τους τρέχουμε, ξέρω εγώ, να κάνουν την προπόνηση. Ναι. Ενώ εδώ βλέπεις όλα τα παιδιά, όλοι οι γονείς κάνουν και παρακολουθούν την προπόνηση. Συμμετέχουν με μέρη και αυτή την προπόνηση. Ναι. Παρακολουθώντας. Είναι τόσο μεγάλο το άγχος που έχουν να καταφέρουν τα παιδιά τους να διακριθούν μέσα από το ποδόσφαιρο. Μεταφέρεται αυτή η πίεση. Ίσως το βλέπω και σε επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι. Έτσι. Ναι. Κάθε γονείς θέλει για το παιδί του καλύτερο. Βλέπω το ποδόσφαιρο ως μια διέξοδο επαγγελματική, θέλω να πιστεύω. Αν σας ρωτούσαν σε ατομικό επίπεδο, θα τους προτρέπατε να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στη μονοδιάστατη κατεύθυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης μέσω του ποδοσφαίρου, ή στην έννοια ότι αναλογικά με τις πιθανότητες είναι ελάχιστες για να διακριθούν στην τόση. Οι προκλήσεις είναι πολλές. Εγώ τους το λέω συνέχεια. Γευθείτε την πρόκληση. Ζήστε το. Αν δεν σας έρθει μια πρόταση από κάπου, πηγαίνετε, δοκιμάστε το. Είναι μια πρόκληση. Εγώ δεν είχα τη δυνατότητα αυτή. Ζήστε το. Αν σας ρωτούσα τώρα μια ενδεχόμενη πρόκληση, μια κατάκτηση της πρώτης θέσης με το ενδεχόμενο κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές που έχετε σήμερα να παίξουν σε επαγγελματικό επίπεδο πολύ υψηλό στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, τι θα επιλέγατε, τι θα είναι πιο σημαντικό τα επόμενα χρόνια, τι θα μείνει χαραγμένο με πιο ανεξίπλα γράμματα. Θα προτιμούσα και αντάδυναση. Και η κατάκτηση να συνδυαστεί με τα παιδιά αυτά να κάνουν μια επαγγελματική καρδιά που θα τη συνδυπανότητα. Νιώθετε ότι, όπως μου είπατε και στην αρχή, ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να το καταφέρουν. Είναι βέβαιο. Το λέω με τόση βεβαιότητα ότι τα παιδιά αυτά αύριο μεθαύριο θα απασχολήσουν πολλές ομάδες. Και ξέρετε, να το πω κι αλλιώς. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Φανταστείτε ότι περνάμε στην επόμενη φάση που η πρόκληση των παιδιών αυτών και τα δαμάκια θα είναι στραμμένα πάνω τους. Δηλαδή θα ζήσουν μια εμπειρία που θα τους θυμάται τους ίδιους. Πρώτα απ' όλα και δεύτερον, σίγουρα θα έρθουν προτάσεις τους. Είναι με ένα κίνδυνο αυτό, το βλέπουν όλοι. Τι εικόνα έχετε για τον αντίπαλό σας, όποια εικόνα μπορείτε να σχηματίσετε, που μακρόθετε. Την εικόνα που έχω μέσω δύο βίντεο που έχω παρακολουθήσει είναι μια ομάδα δυνατή, το Χανίο, που στηρίζεται πάρα πολύ στη δύναμη. Έχουν 3-4 παιδιά ποιοτικά. Στη φάση αυτή τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που θα μπορέσει να παίξει ποδόσφαιρο αξιόλογο, αλλά θέλω να κυνηγούμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Ίσως η ποιότητα πάει στην ΑΕΡ και όλοι θα κυνηγήσουμε το αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει μία ώρη παράταση σε μια ενδεχόμενη σχολή, αλλά πηγαίνουμε κατευθείαν στη διεκδίκηση των πέναλτι. Αποτελεί και αυτό ένα άγχος επιπλέον. Ένα επιπλέον άγχος. Το έχετε δουλέψει αυτό ή νιώθετε ότι το έχετε δουλέψει. Το εκτέλεσμα του πέναλτι, ναι. Οπότε δεν είναι μόνο η δυσκολία στην κατάσταση. Φαντάζομαι, εγώ δεν θέλω να φτάσω εκεί. Ναι. Είναι και η δυσκολία στην επιλογή είναι των. Είναι 50-50. Ναι. Coach, κλείνοντας, έχετε σχηματοποιημένη μια έτσι, βασική εντεκάδα στο μυαλό σας, είναι κάτι που θα το δουλέψετε μέχρι και την τελευταία στιγμή? Την έχω στο μυαλό μου. Ναι. Είναι η τελευταία προπόνηση σήμερα, έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου τι θέλω, ποιους θέλω θα ξεκινήσουν. Ελπίζουμε όλοι να είμαστε εκεί, γιατί... Ναι, φυσικά, γιατί πάντα στο ποδόσφαιρο ο παράγοντας τύχη, όπως είπατε και ο αστάθμητος παράγοντας, θα συνιστά επιτυχία, θα συνιστά αποτυχία, κάτι το οποίο μπορεί να μην ακολουθήσει την ομάδα στην επόμενη φάση. Ή και εδώ που έχει φτάσει η ομάδα είναι ένα κάτι πρώτο βήμα επιτυχίας έχει γίνει μετά από πολλά χρόνια, φτάσαμε στους 8. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και το επόμενο που είναι το Final Four. Είναι και ένα γενικότερο πλαίσιο ανόδου του πυρικού ποδοσφαίρου ο Εθνικός Νεογράμμι 2 κατά πάσα στιγμή. Θα το έλεγα την Κυριακή, το είχα στο μυαλό. Ναι. Θα το πω τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι η Κυριακή θέλει.
κάνει γιορτή της Πυρίας. Γιορτή της Πυρίας γιατί. Γιατί θα γιορτάσει το στιγμό του Κεραμιδίου την άνοδο του στη Β' Εθνική με παράδειση που δοχεί τη δική μας νίκη, επικράτηση και τις πληθυμούς του Final Four. Οπότε λέτε ότι αποτυπωθεί αυτό στην πράξη σαν ένα συνολικό... Το ευχόμαστε ολόψυχα.